Πρώτη περιφέρεια. Στη δεύτερη περιφέρεια που κάνει λάθο, Γιάννη, υποψήφιο. Στη δεύτερη περιφέρεια τη Αθήνα. Ο κύριο Κυρίτση, συνάδελφό μα. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Αδόκιμο ή όχι, συμβαίνει. Ο Άρης ο Σαλβάνος θα μας πει εάν η αγωνία η δική σας μεταφράζεται σε χρήμα. Άρη Σαλβάνο, λέμε για τα στοιχήματα τα οποία παίζονται αυτή την εποχή και πες μας σε παρακαλώ τι ακριβώς δίνουν. Ακριβώς Γιώργο, σαν ένα υπαίθριο γραφείο συστημάτων λοιπόν θα σας πούμε τα εξής. Έχουμε συγκεντρώσει τουλάχιστον 10 διαδικτυακές πύλες οι οποίες μαζί με το ποδόσφαιρο συμπεριλαμβάνουν και τις εκλογές που έρχονται. Να πούμε ότι τα σημαντικότερα τα οποία αναδεικνύουν σαν ερωτήματα είναι ποιο θα βγει πρώτο κόμμα. Για να πάρουμε λοιπόν ένα-ένα. Πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα. Πρώτο κόμμα. Το πρώτο κόμμα λένε ότι θα λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ δίνουν απόδοση 1,125, κάτι που σημαίνει ότι αν βάλει κάποιος 10 ευρώ θα κερδίσει 1 ευρώ, θα πάρει 1 και κάτι. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς. Πιο απλά. Εάν η Νέα Δημοκρατία έχει απόδοση 5,75, το ΠΑΣΟΚ. Αυτός είναι μέσος όρος. Κάτσε. Αυτός είναι μέσος όρος ή ένα πρακτορείο τα δίνει αυτά. Όχι, είναι μέσος όρος. Μαζέψαμε από δύο. Άρα δηλαδή τα στοιχήματα δίνουν συγκριτικό πλεονέκτημα και μάλιστα μεγάλο στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού στο 1 ευρώ δίνει 1,125, έτσι, και 5 κόμμα τόσο δίνει για τη Νέα Δημοκρατία. Για το ΠΑΣΟΚ, για την ΕΒΑ, τι δίνει για την ΕΒΑ. Τώρα, κοίταξε να δεις, το ΠΑΣΟΚ είναι αντιφατικές αυτό που δίνουν. Γιατί σε τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ έχει 19 απόδοση, ενώ σαν ποιο θα βρει πρώτο κόμμα, έχει πάρα πολύ μεγάλη απόδοση. Δηλαδή είναι ως αδύνατο να βγει πρώτο κόμμα. Μας είπε η Εύα Καϊνή να μην το παίξουμε για πρώτο κόμμα. Για τρίτο κόμμα πέφτει βέβαια. Από 22 πήγε 19. Αυτό είναι καλό. Σωστά. Για τρίτο κόμμα να πούμε ότι η Χρυσή Αυγή, το Κουκουέ και το Πασόκ έχουν τις περισσότερες. Το ποτάμι. Το ποτάμι. Το ποτάμι επίσης. Δηλαδή Χρυσή Αυγή και ποτάμι έρχονται κοντά-κοντά για τρίτο κόμμα με 1,65 και 2,75 αντίστοιχα. Και τρίτο και τέταρτο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 12 και το ΠΑΣΟΚ με 19. Μάλιστα. Αυτά οι αποδόσεις λέμε ότι με 1 ευρώ. Τι παίρνεις. Τι παίρνεις. Δηλαδή έτσι. Όταν έχει 1,25 σημαίνει με τώρα. Τζόγος. Μιλάνε για αυτοδυναμία. Υπάρχει και για αυτοδυναμία ή όχι. Όχι, για αυτοδυναμία δεν υπάρχει. Φαίνεται ότι είναι ρευστό. Λένε μόνο για τον νικητή των εκλογών, στον οποίο δίνουν 1,15 για το ΣΥΡΙΖΑ, πάλι μέσος όρος, και 5 για την. Μας έδωσες εικόνα.